Σε 29 ημέρες από τώρα, οι 1047 συνάδελφοί σας και εσείς μαζί, στις κινητές ομάδες υγείας, είναι πάρα πολύ πιθανό, αν η κυρία Αγαπηδάκη δεν έχει, δεν δημιουργήσει μία ρητή δέσμευση και να είναι γραπτή, θα βρεθείτε στην ανεργία. Συνάδελφοι του φίλος, είστε απλήρωτοι ήδη 10 ημέρες. Σας τάξαν υπόσχεση για πληρωμή 9 του μήνα, όπως σας είχαν τάξει και αναδρομικά, σας είχαν τάξει και διάφορα και ακόμα περιμένετε. Χωρίς να έχετε πάρει ούτε ένα στιθοσκόπιο, χωρίς να έχετε πάρει ούτε ένα εξοπλισμό, χωρίς να έχετε πάρει ούτε ένα στυλό να κάνετε τη δουλειά σας, όχι ότι έγινε κάτι καλύτερο στο σκόμι. Να μην σας θυμίζω, συνάδελφοι, τον κόμι πόσες φορές κάνατε λήψεις με τα self-test, με χαλασμένα γάντια, δίπλα σε ποντίκια, και αυτό λέγεται επιδημιολογική παρατήρηση για τον νεοδί. Η κατάσταση έχει φτάσει, πιο πέρα δεν υπάρχει. Οι δύο συμβάσεις, αν πάρετε και την τρίμηνη παράταση, Γενάρη-Φλεβάρη τελειώνουν. Και μετά αρχίζει το φάσμα της ανεργίας. Αφού υπήρξε το χειροκρότημα, αφού υπήρξαν τα μπράβο, αφού βγάλαμε ολόκληρη την πανδημία, 3,5 χρόνια, κάποιος το φίλος 8 χρόνια, πιο πριν στη δημόσια υγεία, τώρα ξαφνικά δεν μπορεί να υποστηρίξει ο οργανισμός προγράμματα πρωτοβάθμιας υγείας. Δεν σας χρειάζεται, χρειάζεται 120 από εσάς, 100 με 120. Ποιοι θα είναι αυτοί 100-120, είναι ένα ερώτημα. Και όλα αυτά με εμπεγμό την ίδια ώρα και υποσχέσεις. Και παράλληλα από πίσω να σας μετράνε σε ποια σωματεία είστε γραμμένοι. Δηλαδή όχι φακέλωμα και ασφάλεια 1967, ακόμα χειρότερα. Αυτά να τα κάνανε τη δεκαετία του 70 και του 80 σε μεγάλες απεργίες εργοστασιάρχες. Τα κάνει ο ΕΟΔΗ το 2023. Συγχαρητήρια. Το συμπέρασμα είναι, συνάδελφοι, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και δυνατοί και να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να πάρουμε μια ουσιαστική απάντηση και ουσιαστική λύση στο πρόβλημά μας, που είναι ένα, το δικαίωμά μας για αξιοπρεπή εργασία, χωρίς να μας βρίζουν, χωρίς να μας υποτιμούν, χωρίς να μας έχουν γραμμένους εκεί που δεν πιάνει μελάνι.